Εδώ έχουμε κάποια δεδομένα. Την περίοδο 14-19, χωρίς σύγχρονος αντιπολίτευσης, γίνανε έργα προμήθειας της τάξης των 120.000 ευρώ, 118. Ο πρώην πρόεδρος μίλησε για κάποιες προμήθειες που ίσως να ψάξουμε στην υπηρεσία ώστε να τις δούμε. Είναι μέσα και αυτές, τα έγγραφα είναι της υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή, το 2021 και το 2022, προϋπολογισμένες δαπάνες στα 396.660 ευρώ. Υλοποιημένες για το χωριό της Κεφάλου 300.000 ευρώ. Οι υπόλοιπες 96.660, οι διαδικασίες δημοπράτησης έχουν τελειώσει και τις επόμενες μέρες, μήνες θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Τι προβλέπετε? Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Κυρίως εστιάζεται στις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος της ΔΕΗ και στις έκτακτες, όπου τεχνικός της ΔΕΗ είναι εδώ, μπορεί να μας πει 10 ώρα και 12 ώρα η γραμμή των κυρίων γεωτρήσεων της ΔΕΗ εκτός. Πριν ακριβώς 17-18 μέρες ξεκίνησαν μικροδιακοπές της ΔΕΗ και βλάβες της, όπου εντάθηκαν του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, όπου μείναμε 12 ώρες από ρεύμα λόγω βλάβης. Κινηθήκαμε μετά το Σαββατοκύριακο που έγινε αυτή η μεγάλη διακοπή του ρεύματος στην Κέφαλο και προφανώς της υδροδότησης. Δευτέρα μελέτη και με απευθείας ανάθεση κατευθείαν με διαπραγμάτευση την προμήθεια τριών για να μπουν σε δύο κύριες γεωτρήσεις στα ελληνικά και, και στο χωριό στη Δεξαμενή που έχει πιεστικό. Το τι κάναμε τα δύο χρόνια και η κατάσταση αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται και είναι, όπως λέμε, επιβαρημένη. Δύο νέες γεωτρήσεις στην περιοχή των ελληνικών. Μία νέα Δεξαμενή όπου θα μπορούσε να μπαίνει το νερό μέσα με πιεστικό συγκρότημα, γιατί μόνο με πιεστικό μπορούμε να το στείλουμε, ώστε να μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε το δίκτυο που μεταφέρει το νερό στη Δεξαμενή στο κουφό, γιατί έσπαγε συνέχεια. Από εκεί και πέρα, προγραμματισμός, ο πρόεδρος μίλησε για την γεώτρηση, ο πρώην πρόεδρος του Αρχιπελάγους και του δικτύου, έγινε μία γεώτρηση. Ένα χρόνο μου διαβεβαιώνει η ΔΕΙΑΚ ότι έβγαλε κάποια κυβικά. Από εκεί και πέρα δεν ξαναέβγαλε κυβικά. Η νέα γεώτρηση όπου θα γίνει στην περιοχή στον Αγκιόλη έχει περάσει από Διοικητικό Συμβούλιο, έχει βγει ο ανάδοχος, θα πάει να γίνει η νέα γεώτρηση. Όπου αυτή θα αποσυμφορήσει το χωριό. Εγγυημένα και όχι την κάνω και δεν λειτουργεί. Και τώρα υπάρχει το στοιχείο της αμφιβολίας, αλλά έχουμε κάνει τις έρευνες και όντως εκεί υπάρχει ποσότητα νερού επαρκής για να τροφοδοτήσει το χωριό της Κεφάλου. Από εκεί και πέρα θέλει και το δίκτυο. Το δίκτυο ποιο είναι? Είναι αυτό από το ίδιο χώρο που περνάει από ότι το προβληματικό πήγαινε στη κακιά σκάλα. Δεν είναι ότι καθυστερήσαμε. Στο μυαλό μας ήτανε. Έγινε συνεχιζόμενη διακοπή ηλεκτροδότησης για βλάβη ή για το οτιδήποτε. Εκεί θα πάμε να το τοποθετήσουμε. Γι' αυτό έγινε και με την κατεπίγουσα συνεδρίαση. Σάββατο, Κυριακή, 12 ώρες διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις κύριες γεωτρήσεις ΔΕΙΑΚ και στις 6. 5 συνεχόμενες δεξαμενές μείνανε από νερό. Ξέρετε τι χρειάζεται το σύστημα για να μπορέσει να επανέλθει 5 δεξαμενές γεμάτες, ενώ εσείς οι πολίτες είναι ανοιχτές οι βρύσες σας για ζήτηση? Τουλάχιστον με την υπάρχον ποσότητα που υπάρχει τώρα, που την αυξήσαμε κιόλας, τουλάχιστον 2,5 μέρες. Να προσπαθεί το συνεργείο της ΔΕΙΑΚ να κάνει τις απαιτούμενες διακοπές το βράδυ, ώστε να μπορούν να κρατάνε δεξαμενές για να δώσουμε την άλλη μέρα. Δυστυχώς το σύστημα είναι οριακό και ποτέ δεν είχε επάρκεια νερού στην Κέφαλο. Τι να παρακολουθήσεις όταν δεν έχεις δίχτυα να το πας το νερό στις δεξαμενές και όταν το νερό δεν επαρκεί? Παρακολουθώ. Τι παρακολουθείς? Μία άδεια δεξαμενή. Σου λύνει το πρόβλημα? Απλώς παρακολουθείς τι έχει μέσα η δεξαμενή και τι γίνεται. Τι μπαίνει μέσα? Νερό. Δεν υπάρχει το νερό αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται? Τα δίχτυα, σπάει το δίχτυο. Πέρα από τη ΔΕΗ, έχει και τα δίχτυα που σπάνε. 12,5 χιλιόμετρα δίχτυα για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Τι να κάνουμε? Να κερδίσουμε χρόνο ώσπου να έρθουν αυτά τα μεγάλα τα έργα. Αυτά ήταν τα έργα που έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμή η Δημοτική Αρχή, η Υπηρεσία Ίδρυψη και Αποχέτευση. Στα 396.000 ευρώ, 300 υλοποιημένα, 96 έχουν περάσει από τις διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, και τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που αναμένουμε τον επόμενο μήνα, ώστε να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε αυτά τα έργα που σας ανέλησα πριν και να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό που αναλογεί στον κεφαλιανό πολίτη στο θέμα της ίδρυψης.